Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σοφία Μαλανδράκη, η οποία είναι συνδιοργανώτρια Περιφερειακή Σύμβουλος Κρήτης, εντεταλμένη του πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, αλλά και την κυρία Μανταλένα, ή Μαντό αν θέλετε, Χωραφάκη, πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου στην Πέργαμο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κυρίες εξαιρετικές. Καλώς σας βρίσκουμε. Καλώς σας βρίσκουμε στην υπέροχη, ζωντανή, ολόκληρη εκπομπή σας. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλά το λέτε. Ακόμα μπορούμε να το πούμε αυτό. Καλή χρονιά. Και στο ίδιο μήνα σιγά σιγά, δεν έχει σημασία. Αφού κόβουμε πίτες. Σωστό. Τι όμορφη παρέα θα δημιουργηθεί την Κυριακή, τι όμορφη δράση. Σας πρέπουν πάρα πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια, γιατί ξυπνούν μνήμες, ξυπνούν άλλα έθιμα, άλλες συνήθειες. Εκείνες οι Κυριακές, τις οποίες είχαμε συνδυάσει με τη βόλτα στο χωριό. Στη γιαγιά, στον παππού. Να που το χωριό καλεί εμάς, έτσι. Σε κάτι τόσο σημαντικό, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Κυρία Μαλανδράκη, πείτε μας. Πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τα χόρτα που είναι μέσα στη ζωή των κριτικών και που είναι από πάρα πολύ παλιά. Πρόσφατα, ψάχνοντας σε σχέση και με τη δράση μας, είναι περίπου, αν ξέρετε, 120 είναι τα είδη των άγριων χόρτων που είναι βρόσιμα, που μπορούν να μαγειρευτούν, που από αυτά ελάχιστα χρησιμοποιούνται είτε από τους μεγάλους σεφ, επειδή είναι πολύ περισσότερα αυτά που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική των νοικοκυριών των καθημερινών. Υπάρχουν αρκετές καταγραφές, διότι από τις τοιχογραφίες της Μινωικής Κρήτης παρίστανται στις τοιχογραφίες στα χόρτα όχι μόνο που ήταν η θεά της ειρήνης και της φύσης, οι θεότητες των Κρητών, αλλά και στη διαδικασία της μαγειρικής και διαμέσου των αιώνων και του μεσαίου να συνέχιζε να υπάρχει. Και όσο αφορά και την ίδια την Κρήτη, δεν ήταν μόνο το φαγητό των φτωχών ή των καλλιεργητών, ήταν ακόμα και των αστών στην Κρήτη, δηλαδή είχε ενταχθεί μέσα στην καθημερινότητα του κόσμου και αυτό αφορούσε όχι μόνο τη δράση, όχι μόνο τη θρεπτική του αξία ή τη διατροφική ή την νοστιμιά του, αλλά πολλές φορές και με την φαρμακευτική τους ιδιότητα. Η σημερινή βέβαια δράση, η αυριανή μας διμερίδα, έχει να κάνει... Όχι διμερίδα, η αυριανή διμερίδα του Συλλόγου Πέργαμος, που είναι για τα χορταράκια, αφορά τα βρόσιμα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και σαν περιφέρεια Κρήτης βέβαια, αλλά και ιδιαίτερα εδώ όπως το είδαμε αυτές τις μέρες, είναι ότι γίνονται αρκετά πράγματα, δηλαδή ήδη έχει γραφτεί ένα βιβλίο από τον κύριο Κώστα Χαρτζουλάκη, όπου αυτός αναφέρει τα βρόσιμα χόρτα της επαρχίας Κισάμου, όπου βέβαια η Κίσαμος, όπως καταλαβαίνετε, όπως και όλα τα Χανιά και όλη η Κρήτη, έχουν περίπου τα ίδια. Στο δικό του βιβλίο, η καταγραφή για την Κίσαμου είναι περίπου σε 60 είδη βρόσιμων χόρτων. Μάλιστα. Σε επίπεδο Κρήτης είναι περίπου 120, όπως είπατε προηγουμένως, κυρία Μαλανδράκη. Κυρία Χαρτζουλάκη, συγγνώμη, γιατί έχω πάρα πολλές απορίες και εγώ και δεν κρατιέμαι, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα χόρτα. Και θέλω, κυρία Χωραφάκη, να μου υποσχεθείτε ότι θα μαζευτούμε όλοι εκεί. Θα ξεχωρίσουμε και τα χόρτα για κάποιον που ο οποίος ενδεχομένως να μην γνωρίζει, να μάθουμε και τη χρήση, πώς τα αξιοποιούμε στην κριτική μας τη διατροφή που είναι σημαντικό. Θα περάσουμε ωραία και το Σάββατο και την Κυριακή. Την υπόσχεσή σας θέλω. Και η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή να έρθετε στο χωριό μας. Είναι μια δράση η οποία είναι διαμορφωμένη συλλογικά γύρω από την έννοια των αγροχόρτων. Mm-hmm. Ξεκινάμε το Σάββατο το πρωί με διαμορφωμένες ομάδες, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, οι οποίες θα βγουν στους αγρούς και στα βουνά γύρω από τις Βρυσικηδονίας, μαζί με οδηγούς συνοδούς. Θα τους δείξουν ποια είναι τα βρόσιμα χόρτα τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε αυτή την εποχή. Θα επιστρέψουμε με τις ομάδες μας πίσω στο χωριό, που θα δούμε πώς τα καθαρίζουμε και πώς πλένονται τα άγρια χόρτα. Και στη συνέχεια θα παρεΐσουμε με τους φίλους μας και μετά συναντιόμαστε ξανά, το ραντεβού είναι 10 η ώρα το πρωί. Οι ομάδες μας θα πάνε σε σπίτια μελών και φίλων του συλλόγου, όπου παραδοσιακές νοικοκυρές θα τους δείξουν την τέχνη της δημιουργίας μαραθόπιτων. Γι' αυτό πρέπει να έρθουμε και εμείς οι νεότερες, οι μικρές νοικοκυρούλες, να τα μάθουμε όλα αυτά σωστά από ανθρώπους που τα ξέρουν. Και οι νοικοκύριδες. Και εγώ θέλω να μαζέψω χόρτα. Βεβαίως. Με το μαχαιράκι σας. Εννοείται, θα φέρουμε όλο τον εξοπλισμό. Είδαμε προηγουμένως έτσι και με πολύ εφάνταστο τρόπο προσπαθείτε να προσεγγίσετε τον κόσμο. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι, κράτα μαχαίρι. Είδα στην αφίσα προηγουμένως. Η οποία δημιουργήθηκε, αν μου επιτρέπετε, έτσι με πολύ διάθεση παιχνιδιάρη και όπως είναι και η διάθεση με την οποία προσεγγίζουμε το project και το δρόμενο αυτό,
πάμε με τις καλύτερες διαθέσεις. Οι άνθρωποι ανοίγουν τα σπίτια τους, δείχνουν την τέχνη τους, δείχνουν αυτό που αγαπούν. Και ο σκοπός είναι και λίγο να υπάρξει μια αποσυμπίεση και να χαρούμε. Το είναι και αυτό μέσα σε τις δράσεις. Το έχουμε ανάγκη και αυτό. Μόνο αν θέλετε να συνεχίσω, γιατί τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμά μας. Για πείτε μας εντάχει, βέβαια, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, έτσι, αλλά να δώσουμε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες. Να μας τις δώσει. Ωραία. Μετά που θα δούνε τις παραδοσιακές μαραθώπητες οι συμμετέχοντες, θα βρεθούμε όλοι μαζί όπου ο βραβευμένος σεφ, ο Γιάννης Κατσιφαράκης, θα μας δείξει συνταγές για μαγειρευτά χόρτα. Και στη συνέχεια, μία η ώρα, υπάρχει προβολή του ντοκιμαντέρ «Τα άγρια χόρτα, μια πολύτιμη κληρονομιά μας», το οποίο είναι μια συμπαραγωγή του Δήμου Πιθανιά, της ΚΕΔΥΠ και με τη συνεργασία της Νέας Τηλεόρασης, στη σκηνοθεσία της Κατερίνας Συμπικάκη. Και ακολουθεί «Τα πυρούνια στη μάχη». Αυτό είναι η αγαπημένη μου εμένα κατηγορία. Εγώ εκεί θα πάω περισσότερο. Εύχομαι να ξεκινήσουμε νωρίς. Να ξεκινήσουμε νωρίς από εδώ από το Ηράκλειο και να τα προλάβουμε όλα. Αλλιώς τουλάχιστον τα πυρούνια στη μάχη. Να βοηθήσουμε τη μάχη. Είμαστε καλή στη μάχη. Τουλάχιστον. Για πείτε μας, κυρία. Αυτό που έχει σημασία, κυρία Μαλανδράκη, για να το κλείσουμε, είναι ότι πέρα από τη συγγραφή των βιβλίων και την καταχώρηση και την καταγραφή, έχει πολύ μεγάλη σημασία το βιωματικό. Το οποίο βιωματικό κουβαλάει, αν θέλετε, και αυτό που είναι η επαφή με τη φύση. Και όπως είχε πει και η Μυρσίνη Λαμπράκη, ότι είναι και μια μορφή γιόγκα η συλλογή των χόρτων. Αυτό λοιπόν το βιωματικό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν περιφέρεια. Το να αρχίσουν οι νέοι και πραγματικά να βρίσκουν μόνοι τα χόρτα και να τα εντάξουν στην κουζίνα τους, πέρα από την πληροφορία που μπορεί να έχουν τη γενικότερη. Γιατί δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις εάν δεν στο δείξουν. Γι' αυτό αυτό που έκανε, όπου κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Βρυσών, και πραγματικά όχι τους αγκαλιάσαμε, τους ευχαριστούμε που κάνουν αυτή τη δράση και έχουμε τη δυνατότητα να τους βοηθήσουμε. Και χαιρόμαστε και συμμετέχουμε. Και εννοείται ότι θα πάρουμε και εγώ προσωπικά θα πάρω το μαχαιράκι μου. Μαζί, και παρέα. Και εμείς είπαμε ότι θα έρθουμε και εμείς ψέματα δεν λέμε. Μια παρέα να γίνουμε. Σας ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε. Να είστε εκεί. Περιμένουμε, να είστε καλά, κυρία Χωραφάκη, κυρία Μαλανδράκη. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Με το καλό. Τα λέμε αύριο το πρωί, λοιπόν, 10 η ώρα πάμε. Αύριο μεθαύριο έχουμε δουλειές. Και μεθαύριο μαγειρεύουμε χόρτα. Εκεί στην περιοχή των Χανίων.